Καλημερίζω από το Ερκαλοχώρι τον κύριο Γκαντάτσιο. Πώς είστε κύριε Γκαντάτσιο, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους μας. Ναι, καλή Τσικνοπέμπτη, είναι και αυτό κάτι να το λέμε. Καλά, καλή Τσικνοπέμπτη ανάμεσα στα χαλάσματα, στα πράσινα, στα κόκκινα, στα κίτρινα, στους οικίσκους, εκεί στο Αρκαλοχώρι. Έθελες ότι είναι και μια εικόνα αρμονική για να γιορτάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Τσικνοπέμπτη? Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καθόλου ούτε ιδανική ούτε όμορφη εικόνα για να γιορτάσεις τουλάχιστον σε φυσιολογικό πνεύμα και πλαίσιο μια τέτοια μέρα. Ευχόμαστε να μην έχουμε άλλες τυχνοπέντες να ζήσουμε σε αυτό το μοτίβο. Μάλιστα. Εύχομαι, ξέρετε, από την καρδιά μου και το γνωρίζετε αυτό, πραγματικά να μην έρθουν άλλες τέτοιες τσικνοπέμπτες για να μπορέσετε να προχωρήσετε, να πάτε παρακάτω. Ούτως ή άλλως έχετε, αν δεν κάνω λάθος, και νέες υποσχέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρκαλοχώρι για περαιτέρω στήριξη των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής και τη στήριξη των πληγέντων. Μία συνάντηση που έγινε μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτή Ηρακλείου κ. Αβγιανάκη, με την Δημοτική Αρχή και τον κ. Κικέρουγλου. Οι σχετικές δηλώσεις οι οποίες έγιναν, οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν, 7 νέα μέτρα, ενδυνάμωση στελεχειακού δυναμικού του ΤΑΕΦ κ. Ηρακλείου με νέους συμβασιούχους μηχανικούς, αλλά και με την αξιοποίηση του στελεχειακού δυναμικού των ΤΑΕΦ Χανίων, εξορθολογισμός της προσωρινής στέγασης, στέγασης τους υπάρχοντες οικισμούς, ώστε οι οικίσκοι να αξιοποιηθούν από τους πολίτες που το έχουν ανάγκη, τροποποίηση του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής με ειδικές πράξεις για τη διευκόλυνση των δικαιούχων και τη μείωση του υπηρεσιακού φόρτου όσον αφορά στις περιπτώσεις των κατάλληλων για χρήση κτηρίων πράσινα, ορισμός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων σε κάθε διάσταση της διαδικασίας, ώστε να βελτιωθεί σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο και με τους ιδιώτες μηχανικούς η ροή υποβολής φακέλων και εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία. Η συνέχιση της έκτακτης χρηματοδότησης προς το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος για τις επόμενες ημέρες δρομολογείται ως υπόθηκε, εξαγγέλθηκε η πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ και έπειτα συνέχεια. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκαθάρισης της πρώτης αρρωγής για την επιχορήγηση της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η διαμόρφωση ενός σχήματος στήριξης των επιχειρήσεων σε συνέχεια των τριών που έχουν προηγηθεί για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και του Θραψανού. Κύριε Γκαντάτσιο, αυτά ανακοινώθηκαν. Μπράβο τους και μακάρι να γίνουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ επιμένω να λέω ότι όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι ήρθα σήμερα ουρανοκατέβατη, ήρθα από το υπερπέραν. Δεν καταλαβαίνω. Ενδυνάμωση στελεχειακού δυναμικού του ΤΑΕΦ Ηρακλείου με μηχανικούς συμβασιούχους από το ΤΑΕΦ Χανίων. Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί το όνειρο. Θέλω να μου πείτε, το πιστεύετε ένα-ένα, το πιστεύετε όλο αυτό? Το έχουμε ξαναδεί όλο αυτό. Θα σχολιάσω αυτά που διάβασα και όχι αυτά που δεν ήμασταν παρόντες. Όχι, μα σαφέστατα. Αυτά που διαβάζουμε. Γι' αυτό σας το λέω. Ένα-ένα. Αυτά που διαβάζουμε, ναι, κοιτάξτε, είναι σε καλό δρόμο, όμως αρκεί να μην μείνουν ως πυροτεχνήματα και ως εξαγγελίες. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Το έχουμε ακούσει και μέσα στη Βουλή. Το έχουμε ακούσει και συναντήσεις κατηδίαν με πρώην υπουργούς και υφυπουργούς. Και όλοι μας λέγανε ότι όλα θα λυθούν, έτσι, και η ενίσχυση του προσωπικού έχει απαντηθεί σε ερωτήσεις βουλευτών από τον Νοέμβριο, στους τοπικούς βουλευτές, και το ότι θα γίνει επροπής των διαδικασιών. Χαιρόμαστε βέβαια που είναι τα αιτήματα που τα λέμε από τον Οκτώβριο του 2022, σαν σύλλογος και τότε και τώρα ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, ο καινούριος δήμαρχος, όμως αυτά έχουν μείνει τόσο καιρό μόνο ως εξαγγελίες. Είναι ουσιαστικά ζητούν πάλι από τσίγαρα σε ανθρώπους που θέλουν να τους δώσουν αντί για κανονικά τσιγάρα. Που είμαστε, γιατί δεν βλέπουμε αυτά τα πράγματα να τρέχουν στην πράξη. Δεν γίναμε σοφότεροι, δεν πήραμε καμία απάντηση τι γίνεται
αν θα δοθεί επιδότηση ενοικίου στους δημοκρίτους που διαμένουν εκεί στην Ασπίθια. Δεν πήραμε απάντηση τι θα γίνει με τον Έμφυα. Δεν πήραμε καμία απάντηση πόσο γρήγορα, πότε θα γίνει αυτή η ενίσχυση του προσωπικού. Κύριε Κεντάτσιο, σε ρόλο μεταφραστή σήμερα σας έχω εδώ, πολύ περισσότερο, γιατί προσπαθώ να καταλάβω πράγματα. Τι σημαίνει, πώς το ερμηνεύετε εσείς, εξορθολογισμός προστωρινή στέγαση στους υπάρχοντες οικίσκους, ώστε οι οικίσκοι να αξιοποιηθούν από τους πολίτες που το έχουν ανάγκη? Τι σημαίνει, τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής? Υποθέτω ότι προφανώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για οικίσκο, έχουν κάνει αιτήσεις και επιζητούν, εφόσον βλέπουν οι διαδικασίες δεν προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, γιατί όλοι περιμέναν, κυρία Δουγκεράκη, ότι αυτή η διαδικασία θα πάρει 6 μήνες, ένα χρόνο. Όμως ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι αυτή η διαδικασία δεν θα πάει 1, 2 και 3 χρόνια, αλλά θα φτάσουμε σε ορίζοντα δεκαετίας. Και δεν μπορεί να μένει σε αυτή την κατάσταση ή να είναι φιλοξενούμενος ή να μένει σε ένα κίτρινο επικίνδυνο σπίτι, το τονίζουμε αυτό, ή να είναι μακριά από τη δουλειά του 70 και 80 χιλιόμετρα. Πιθανόν, έτσι το ερμηνεύω εγώ, να αυξηθεί και αυτή η ζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Δεν μου λέτε, εξορθολογισμός της προστωρινής στέγασης μπορεί να σημαίνει το φύγε εσύ, έλα εσύ, γιατί τρέχει και εκείνο το θέμα με εκείνους οι οποίοι είναι ενοικιαστές και μένουν ως ενοικιαστές σε κτίρια στο Ερκαλοχώρι και εκείνοι δεν δικαιούνται να μένουν σε οικίσκο και θα πρέπει να ξαναβγούν έξω να πάνε να νοικιάσουν? Πιθανόν, ισχύει και αυτό. Υπάρχει αυτή η παράμετρος, όμως δεν πήραμε κάποιες διευκρινήσεις ακόμα για αυτό το θέμα. Θα περιμένουμε να δούμε τη μετάφραση και από το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυβέρνηση συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των σεισμόπλεκτων του Αρκαλοχωρίου. Είχαμε συνεργασία με τον αρμόδιο υφυπουργό, εννοεί τον κύριο Τριαντόπουλο. Αναφέρει όλους όσους ήταν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Έγινε καταγραφή της κατάστασης και των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν. Σχεδιάσαμε τα επόμενα βήματα και πήραμε μέτρα με στόχο την επιτάχυση των διαδικασιών αποκατάστασης. Με αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πληγέντες. Έχουμε ως μοναδικό μας γνώμονα τη λήψη αποφάσεων που θα διασφαλίζουν ένα ασφαλές αύριο για τους κατοίκους και την περιοχή. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε: η υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης του Αρκαλοχωρίου μετά το σεισμό του 21 και της ευρύτερης περιοχής συνεχίζεται με αλλαγές, με προσθήκες αλλά και με νέα μέτρα. Η υλοποίηση ενός σχεδίου που αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της νεοσύστατης Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κρατικής Αρρωγής Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, παρόλο το μεγάλο φόρτο που έχει προκύψει στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης το προηγούμενο έτος για την πατρίδα μας. Συνεχίζουμε την υλοποίηση σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους φορείς, διατηρώντας το βλέμμα μας και την επόμενη μέρα για την περιοχή μέσα από την αξιοποίηση της μελέτης για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της περιοχής που κατατέθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Έτσι, παράλληλα με τη θεσμοθέτηση και τη δρομολόγηση των συστατικών του σχεδίου της κυβέρνησης, την επόμενη περίοδο θα βρεθούμε ξανά στο πεδίο, στο Ηράκλειο, ως σεισμόπληκτος και ως ένικος οικίσκου αυτή την ώρα. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, εσείς σήμερα πώς αισθάνεστε, τι βλέπετε για το σήμερα και το αύριό σας? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, δεν θέλουμε να νιώθουμε σαν Βραζιλιάνοι, να ξεχνάμε το παρελθόν και να κοιτάμε μόνο το παρόν, να ξεχνάμε το παρελθόν και το μέλλον, έτσι, και να κοιτάμε μόνο το παρόν, μια και σημαίνει και η κύρη μέρα. Πραγματικά, θυμόμαστε ότι αυτά τα πράγματα έχουν ξανά εξαγγελθεί. 29 μήνες τώρα θα περιμένουν ουσιαστικές απαντήσεις και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε θέσει. Τι θα πει το πεδίο, τι θα πει ότι θα λύσουμε προβλήματα στο μέλλον, τι θα πει αυτό το πράγμα? Αν θα θέλαν να λύσουν προβλήματα, σήμερα καταθέσαμε στον κύριο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, στον κύριο Χατζηδάκη, ένα αίτημα αναστολής πληστηριασμών. Κάτι που σωστά δόθηκε στη Θεσσαλία 1 του Μάρτη και δεν έχει δοθεί σε εμάς εδώ και 1,5 χρόνο. Από το Μάρτιο του 2022 είμαστε εκτεθειμένοι σε τράπεζες και φαν. Αυτό είναι η ουσιαστική λύση και αυτό είναι η παρέμβαση στο πεδίο, όπως το λέει ο κ. Στεραντόπουλος και του αρέσει να το λέει. Δυστυχώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε τον Έμφυα. Ζητήσαμε από αρχές του Μάρτη και εμείς και ο Δημάρχος ο κ. Γεγέρογλου
την κατάργηση του έμφυα και για αυτό τον χρόνο. Ζητήσαμε να ανοίξει ξανά η επιδότηση σεισμοπλήκτων, η πλατφόρμα επιδότησης ενοικίου σεισμοπλήκτων. Άνθρωποι μένουν σε κίτρινα σπίτια, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Δώσανε, είπαν ότι σε αυτά τα 7 μέτρα που αναδιαβάσετε προηγουμένως, μιλάει για την απλοποίηση των διαδικασιών στα πράσινα σπίτια. Μα τα πράσινα σπίτια είναι ακίνδυνα. Μένει κανείς άφοβα. Τα κίτρινα μας ενδιαφέρουν που είναι ένα 30-40% και αυτά είναι τα επικίνδυνα. Σε ένα μελλοντικό σεισμό που, όπως έλεγε και ο κ. Λέκας δημόσια, τον περιμένουν από ώρα σε ώρα. Τι θα γίνει λοιπόν αν κάτι γίνει σε αυτό το πεδίο, όπως το λέει ο κ. Τριαντόπουλος? Από ποιον θα ζητήσουν ευθύνες? Από τον κ. Τριαντόπουλο, από το Γραφείο της Πολιτικής Προστασίας, από τον κ. Λέκα, από την περιφέρεια, από ποιον? Από ποιον επιτέλους θα χτυπήσουν μια πόρτα, όταν ακόμα οι καταγραφείς στέκουν? Αυτά είναι ουσιαστικά θέματα. Το να ρίξω ένα πυροτέχνημα πάλι προεκλογικά και να πω ερχόμαστε, μα να έρθουν με άδεια χέρια και με άδεια καλάθια, δεν θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Και ξέρετε, απαιτεί και ίση μεταχείριση και ίση και δίκαιη ισονομία απέναντι σε όλους τους πολίτες της χώρας. Όπως δόθηκε στη Θεσσαλία. Καλώς δόθηκε. Όπως δόθηκε στο Μάτι. 6 χρόνια από το 18 δίνονται αναστολές πληστηριασμών. Για τον Ιαννό, καλώς δόθηκε. Δόθηκε ετήσια παράτηση αναστολής πληστηριασμών. Όλα αυτά, ξέρετε κυρία Βουλγεράκη, δεν δημιουργούν ούτε την ασφάλεια, ούτε και την πεποίθηση ότι ο Έλληνας πολίτης ζει σε μια χώρα που κοιτάει με τα ίδια μάτια και τα ίδια γυαλιά όλους τους πολίτες και όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν 2-3 ταχύτητες σε αυτή τη χώρα, δεν το ξέρω. Εγώ το βάζω σαν ερωτηματικό. Και σας λέω, ναι μεν εξαγγέλθηκαν αυτά τα 7 ωραία καινούργια μέτρα. Δεν θέλω να πω ότι θα είναι οι 7 πληγές του Φαραώ, γιατί αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν. Όμως θέλω να δω και τι ουσιαστικά γίνονται τα πιο απλά, τα πιο πρακτικά, τα πιο καθημερινά, τα πιο άμεσα. Είναι δυνατόν να έχουμε 3.000 φακέλους και να έχουν πάρει άδεια 100? Τι πιο απλό πράγμα. Την ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών το λένε χρόνια, το λένε τώρα τόσους μήνες. Το έχουν πει, το έχουν παραδεχτεί μέσα στη Βουλή. Ότι ναι, θα γίνει. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Ποιος θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν γίνεται και πότε θα γίνει? Κύριε Γκεδάσιο, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναστολή των πληστηριασμών, η τελευταία παράγραφος στην επιστολή που στέλνετε και στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Τριαντόπουλο τα λέει όλα. Ζητούμε δίκαιη και ίση μεταχείριση πολιτών οι οποίοι έχουν πληγεί από διάφορα φυσικά φαινόμενα, καμία εξαίρεση, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, λαμβάνοντας εκ νέου ανάλογα μέτρα προστασίας των ευάλωτων σεισμόπληκτων συμπολιτών της περιοχής μας, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο ή της αποκατάστασης των ζημιών των πληγέντων. Από πότε γίνονται οι πληστηριασμοί στην περιοχή σας? Από το Μάρτιο του 2022. Μάλιστα. Λίγους μήνες αμέσως μετά που έγινε ο σεισμός. Ακριβώς. Το πρώτο εξάμηνο που βέβαια αν δείτε σε απαντήσεις του κ. Χατζηδάκη στη Βουλή είναι ότι δόθηκε ό,τι δόθηκε. Δόθηκε αυτό το εξάμηνο σε κυβερνητικούς βουλευτές και όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων που κάνουν επιρωτήσεις, δόθηκε ένα εξάμηνο και τίποτα άλλο. Τον Ιαννό, επαναλαμβάνω, δόθηκε τίση αναστολή. Το Μάτι δόθηκε από το 18 μέχρι τώρα αναστολή πληστηριασμών. Δεν λέμε γιατί εκεί και όχι εδώ, λέμε και εκεί και εδώ. Αυτή είναι η διαφορά. Και ζητούμε την παρέμβαση της πολιτείας και ζητούμε ουσιαστικά την ίση μεταχείριση σε όλα τα θέματα. Ξέρετε, κυρία Βουλγεράκη, όταν εμείς επισημάναμε τα προβλήματα, γελούσανε. Όταν βλέπαμε ότι αυτές είναι οι λύσεις και τα λέγαμε, λέγαμε ποιοι είστε εσείς που τα σκέφτεστε. Τι σημαίνει γελούσαν? Είναι ότι νόμιζαν ότι θα υπάρχουν λύσεις πολύ γρήγορα και θα τελειώσουν τα θέματα πολύ απλά. Όμως δεν ήταν έτσι. Εμείς βλέπαμε τους κινδύνους. Βλέπαμε ότι είναι η μεγαλύτερη ψυχική καταστροφή σε ηλικίες και κτηριακές υποδομές τα τελευταία 30 με 35 χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν λέμε ότι στη Θεσσαλία δεν πάθαν ζημιά. Σαφώς και πάθαν και πολύ μεγάλη ζημιά. Όμως και εδώ η ζημιά είναι τεράστια. Και εδώ χάθηκαν σπίτια και εδώ χάθηκαν περιουσίες που άλλος είχε το μαγαζί του και έκανε 9 και 10 και 11 μήνες. Να σκεφτεί αν θα το ανοίξει τώρα καλοχώρι, και κάποιοι βάλαν από τη τσέπη τους χρήματα για να μπουν με ασφάλεια μέσα οι πελάτες. Mm. Και όλα αυτά ακόμα εκκρεμούν. Δυστυχώς δεν είχαν η πολιτεία, θεωρώ ότι δεν είχε καταλάβει το μέγεθος ή δεν ήθελε να το καταλάβει. Τι σημαίνει, κύριε Γκεντάτσιο, τι σημαίνει ποιοι είσαστε εσείς που σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο?
σημαίνει. Πιθανόν θεώρησαν ότι ένα σύλλογο, ποιος είναι αυτός που ένα σύλλογο φρυγέντων θα μπορέσει να υποδείξει στην πολιτεία προτάσεις ή λύσεις ή να υποβάλει σκέψεις για επίλυση προβλήματός του. Όμως πάντα οι τριγέντες γνωρίζουν και την κατάσταση και πάντα οι τριγέντες έρχονται αντιμέτωποι με τα θέματα και τα προβλήματα και πάντα οι τριγέντες είναι αυτοί που μπορούν να δίνουν τις πρακτικές λύσεις. Όχι αυτοί που κάθονται στα υπουργικά γραφεία και στα αθηναϊκά κέντρα λήψη αποφάσεων. Οι πολίτες που είναι ανά την Ελλάδα και πονούνε και που ματώνει ο κάθε πολίτης, αυτός καταλαβαίνει το πρόβλημα. Κύριε Γκαντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.